Όσοι βρέθηκαν χθες στο κλειστό του Αγίου Νικολάου δεν συγκράτησαν τα δάκρυά τους. Έγιναν ένα με τον κόσμο και χειροκρότησαν δυνατά για να ακούσει και ο Αντώνης Καριώτης. Βέβαια, όπως είπαν και οι συντοπίτες του, ο Αντώνης με την αγνή του καρδιά ήθελε όλο τον κόσμο να χαμογελάει. Ωστόσο, βλέποντας τα αδέρφια του με τόση συγκίνηση στην κερκίδα και στη συνέχεια με τις φανέλες που πήραν δώρο από την ομάδα μπάσκετ του Αγίου Νικολάου και του Όφη, να ευχαριστούν βουρκωμένα μέσα από την καρδιά τους, λύγησαν. Έγιναν δύο φιλικά παιχνίδια, αυτό ανάμεσα στους βετεράνους του Σβέκη και αυτούς του Αγίου Νικολάου και του Λασιθίου γενικότερα, και στη συνέχεια ανάμεσα στην πρώτη ομάδα του Όφη και στην ομάδα του Αγίου Νικολάου που επέστρεψε στα μπασκετικά δρόμενα της Κρήτης. Τα μηνύματα ήταν ιδιαίτερα δυνατά και σίγουρα τα φιλικά πέτυχαν στο σκοπό τους, αφού μόνο μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να εκφράσει κανείς τέτοια συναισθήματα. Για τον Αντώνη. Ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αντίστοιχες δράσεις όπως αυτή εδώ του Αντώνη, που μπορούμε με όλες μας τις δυνάμεις να στηρίξουμε την οικογένειά του. Προσπαθούμε και κάνουμε διάφορες ενέργειες βοηθώντας την κοινωνία είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε πανελλήνιο. Καταρχήν και πρώτη φορά στα χρονικά έγινε καταστήθηκε συγκέντρωση στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Η συντέρια δραματηρία δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει ποτέ ούτε σε πολιτικές συγκεντρώσεις που είχαν τα παλιά χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που μας απευθύνθηκαν οι άνθρωποι του Αγίου Νικολάου, η απάντηση ήταν αυτόματα ναι. Έτσι είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Είναι μια δολοφονία ενός παιδιού που επειδή τύχαινα να τον ξέρω και λίγο προσωπικά. Ήταν ένας καλοκάγαθος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν με το χαμόγελο στα χείλη. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια τώρα να περιγράψεις. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος από την πρώτη στιγμή που βγήκε το βίντεο στη δημοσιότητα το πάγωσε, είναι λίγο να το πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις κάτι τέτοιο. Εντάξει, εννοείται ότι είμαστε εδώ σήμερα και θα είμαστε όποτε μας ζητηθεί και όποτε μας το προτείνουν οι άνθρωποι εδώ. Πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι με το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο έχει ενοχλήσει πολύ την κοινωνία του Αγίου Νικολάου, ιδρύσαμε και μία σελίδα στο Facebook που μπορεί να την ακολουθήσει ο κόσμος και να τη βοηθήσει, για να μην ξεχαστεί το θέμα. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε αυτό το θέμα να φύγει από την επικαιρότητα και από τα κανάλια και να ξεχαστεί. Θέλουμε πραγματικά να αποδοθεί δικαιοσύνη και ιδρύοντας αυτή τη σελίδα. Πείτε μας το όνομα της σελίδας. Το όνομα της σελίδας λέγεται Δικαίωση για τον Αντώνη.